Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι πρεσβευτές, πράγματι είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ σε αυτόν τον οικείο χώρο, αλλά και επίσης ιδιαίτερη και χαρά που βλέπω τόσους και τόσες με τους οποίους έχω δουλέψει στο παρελθόν και βεβαίως και στο παρόν, αλλά στο παρελθόν ιδιαίτερα εδώ στο Υπουργείο, και αν είχα το χρόνο θα ήταν και δικιά μου χαρά να ήμουν ανάμεσά σας σήμερα για να παρακολουθήσω, είμαι σίγουρος, μια πολύ γόνιμη και παραγωγική συζήτηση, γιατί αυτό το Υπουργείο έχει ιδιαίτερη ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού, εμπειρίες και δυνατότητες. Άρα λοιπόν σίγουρα έχω χάσει κάποια από τη σοφία της σημερινής μέρας, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτή θα αναδειχθεί και ως προϊόν που θα αξιοποιηθεί από το Υπουργείο, και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα άλλα Υπουργεία της χώρας μας. Ύψιστο αγαθό για τον πολίτη είναι η ασφάλειά του, είναι η σιγουριά του, είναι η αίσθηση ευνομίας και προστασίας των βασικών του δικαιωμάτων, και αυτή είναι μια μάχη στην οποία καθοριστικό ρόλο παίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, όλοι σας μαζί και ο καθένας σας ξεχωριστά. Και η εγγύηση αυτής της ασφάλειας, της σιγουριάς, ξεπερνά πια την παραδοσιακή, την συμβατική, όπως την ξέραμε, πολιτική των εξωτερικών μας σχέσεων. Ή μάλλον έχει διευρυνθεί το αντικείμενο των εξωτερικών σχέσεων λόγω και της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης. Λόγω της ευρύτατης αλληλεξάρτησης εθνών, λαών, πληθυσμών μέσω της οικονομίας, των επικοινωνιών, των νέων κοινωνικών μέσων, του διαδικτύου και πολλά άλλα. Έτσι, θέματα που ήταν σύνηθες να αποτελούν σχεδόν αποκλειστικό αντικείμενο εσωτερικής διευθέτησης γίνονται πια συστηματικά αντικείμενα διεθνούς συνεργασίας. Η κλιματική αλλαγή, η προσφυγιά, οι μετανάστες, οι σύγχρονες τεχνολογίες και ο έλεγχός τους, όπως είναι η πυρηνική ενέργεια, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι πανδημίες και η διατροφική ασφάλεια, η πολιτική ενέργειας, η δημοκρατική σταθερότητα σε κράτη είναι πια θέματα που προστίθενται στην καθημερινή ύλη του Υπουργείου Εξωτερικών. Το νέο τοπίο στο οποίο κινούμαστε γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο, όλο και πιο σύνθετο. Αλλά γίνεται και πιο επιτακτικό να υπάρξουν πολιτικές, θεσμοί, επικοινωνίες και αποφάσεις σε υπερεθνικό επίπεδο, ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί, να μπορούμε να διαχειριστούμε η ανθρωπότητα πια σοβαρά τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η ανάγκη σοβαρής περιφερειακής και παγκόσμιας διακυβέρνησης γίνεται το αίτημα της εποχής. Αίτημα που αγγίζει από την ασφάλεια και σιγουριά των πολιτών μας μέχρι και την φύση και την ποιότητα των δημοκρατιών μας. Αφορά σε τελική ανάλυση το βασικό δικαίωμα των λαών και πολιτών να αποφασίζουν καθοριστικά για το μέλλον τους, σε αντίθεση με το να αφαιθούν, να αφαιθούμε σε διεθνείς εξελίξεις χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς καμιά αρχή, χωρίς σεβασμό σε αξίες και με απρόβλεπτες συνέπειες για την υπόσταση όλων μας. Να αφαιθούμε δηλαδή έρμεοι σε μια σύγχρονη βαρβαρότητα, αντί να ορίσουμε εμείς το μέλλον μας βασισμένο σε κοινές αρχές και διαδικασίες. Το αίτημα, η ανάγκη μιας ισχυρής πολιτικής διακυβέρνησης σε περιφερειακό επίπεδο, ο ελληνικός λαός, η Ελλάδα και βεβαίως κάθε πολίτης το έζησε και το ζει τον τελευταίο καιρό με μεγάλη ένταση μέσω από την οικονομική κρίση. Αναδεικνύει και πάλι κάτι που η Ελλάδα πάντα πίστευε, την ανάγκη για ενίσχυση και εμβάθυνση των ευρωπαϊκών θεσμών που αποτελεί για μας βασικό στόχο. Αν παλαιότερα μιλούσαμε και είχαμε στο επίκεντρό μας την ανάγκη μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, τώρα αυτή η κοινή ανάγκη αναδεικνύεται ως ζητούμενο σε πάρα πολλούς άλλους χώρους, όπως είναι η οικονομία, οι χρηματοπιστωτικές αγορές, το περιβάλλον και άλλα. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ένα εγχείρημα συνεργασίας για την εμπέδωση της ειρήνης, της δημοκρατίας, της κοινωνικής ευημερίας στην Ήπειρό μας. Και παραμένει βέβαια ο ρόλος της αυτός καθοριστικός. Ιδιαίτερα η διεύρυνση, ένας ουδέτερος μεν όρος, είναι ουσιαστικά η ενσωμάτωση κρατών και λαών σε ένα σύστημα αξιών,
θεσμών και οικονομικών δεδομένων για να ξεπεράσουν έχθρες και πληγές του παρελθόντος. Για να εμπεδωθεί η ευνομία και ο σεβασμός βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και ο σεβασμός βασικών κανόνων διεθνούς δικαίου, όπως ο σεβασμός των συνόρων, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και η επίλυση διαφορών με ειρηνικά μέσα. Γι' αυτό και η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ένταξη των κρατών των Βαλκανίων, η προοπτική της η ευρωπαϊκή της Τουρκίας είχε και έχει για μας ιδιαίτερη σημασία. Σήμερα όμως ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί και πρέπει να διευρυνθεί, να παίξει τον ρόλο ουσιαστικά, αλλά και ως παράδειγμα για άλλες περιοχές, παράδειγμα συνεργασίας κυρίαρχων κρατών στην αντιμετώπιση υπερεθνικών και παγκόσμιων φαινομένων, μπροστά στα οποία δεν μπορεί η Ευρώπη να κλείνει τα μάτια. Να δώσει δηλαδή μια απάντηση στην παγκόσμια κοινωνία και οικονομία όπως σήμερα διαμορφώνεται. Απάντηση που θα διασφαλίζει την σιγουριά και την ασφάλεια των πολιτών μας, την ευημερία τους, τις δημοκρατικές αρχές, την ευνομία, την κοινωνική δικαιοσύνη, παράλληλα προωθώντας και ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, αυτό της πράσινης ανάπτυξης που απαντά στο μέγα θέμα της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας για τη νέα γενιά. Έτυχε λοιπόν η πρόσφατη εμπειρία της χώρας μας να δοκιμάσει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δοκιμάσει τις δυνατότητές της, αλλά και την βούλησή της, να παίξει αυτό το νέο, θα έλεγα, ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. Ο δικός μας στόχος έτσι έγινε και τριπλός, ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης. Να βάλουμε βεβαίως τάξη στα του οίκου μας, να σώσουμε την Ελλάδα από μια πιθανή χρεοκοπία, αλλά και να αναδείξουμε το ρόλο, να συνδιαμορφώσουμε το ρόλο και την ευθύνη της Ένωσης μπροστά σε πρωτόγνωρα για όλους μας φαινόμενα. Όπως παραδείγματος χάρη τις άγριες διαθέσεις των αγορών, τους οίκους αξιολόγησης, τις φορολογικούς παραδείσους, τα λεγόμενα CDS ή παράγωγα. Να διασφαλίσουμε δηλαδή την προστασία, την ασφάλεια, την σιγουριά που πρέπει να υπάρχει για τους Έλληνες πολίτες και μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό περιφερειακό πλαίσιο, ώστε να μας δοθεί το περιθώριο να γίνουν πια και οι αναγκαίες αλλαγές στην ίδια μας τη χώρα. Αξιότιμοι κύριοι πρεσβευτές, η σημερινή σας συνάντηση λαμβάνει η χώρα σε μια κομβική στιγμή για την πατρίδα. Γι' αυτό άλλωστε και η πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών είναι εξαιρετικά σημαντική. Από την ανάλυση που σας έκανα, γνωρίζετε όλοι πολύ καλά και μέσα και από τη δουλειά σας ότι όλη αυτή η περίοδος που πέρασε, η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Αποτέλεσε, αν θέλετε, και το πειραματόζω σε ένα εργαστήρι πολιτικό, οικονομικό και θεσμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα έλεγα και του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Δυστυχώς η αρχική αιτία και αφορμή δεν ήταν κάποιο θετικό επίτευγμα της χώρας μας, αλλά αντιθέτως μια κρίση χωρίς προηγούμενο στην πρόσφατη ιστορία μας, μια κρίση που λίγο έλειψε να μας παρασύρει στην καταστροφή. Προφανώς η παγκόσμια οικονομική κρίση έπαιξε σοβαρό ρόλο στην εκδήλωση και της κρίσης στη χώρα μας, αλλά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία η κρίση είναι τόσο έντονη σε σχέση και με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα δείχνει πως τα βαθύτερα αίτια της κρίσης ανάγονται και σε δικές μας αδυναμίες, για το οποίο νομίζω ότι ήμασταν απολύτως ειλικρινείς όχι μόνο με τους εαυτούς μας και τους πολίτες μας, αλλά και με τους εταίρους μας. Τις αδυναμίες αυτές τις ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Είναι χρόνιες στρεβλώσεις, δυσλειτουργίες στο πώς οργανώθηκε η δημόσια, η οικονομική και η κοινωνική ζωή της χώρας, πολιτική ζωή της χώρας τις προηγούμενες δεκαετίες. Η συστηματική κακοδιαχείριση των δημοσίων πόρων, οι πελατειακές σχέσεις που είχαν γίνει τρόπο ζωής, η έλλειψη αξιοποίησης των δικών μας συγκριτικών πλεονεκτημάτων που είναι πολλά, τα στρεβλά πρότυπα στην ανάπτυξη και στο κοινωνικό κράτος, η έλλειψη σχεδιασμού στα περισσότερα θέματα, μια γραφειοκρατία που συνέβαλε στην αδιαφάνεια, στους περισσότερους τομείς του δημόσιου βίου, με αποκορύφωμα βεβαίως και την αδιαφάνεια στην ίδια την στατιστική απεικόνηση της χώρας, της πραγματική δηλαδή δημοσιονομικής της κατάστασης, που ήταν και η χαριστική βολή στο να απολέσουμε την αξιοπιστία μας, ιδιαίτερα προς τους διεθνείς μας εταίρους, αλλά και τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
τους οποίους παραπληροφορούσαμε συστηματικά. Και ξέρετε πολύ καλά από την φύση του λειτουργήματός σας τι σημαίνει το κύρος του λόγου, το κύρος ή η απώλειά του από ένα άτομο ή ακόμα από μια χώρα. Τι σημαίνουν τα φαινόμενα που γνώρισαν πρωτοφανή έξαρση τα χρόνια πριν από το 2009, με αποτέλεσμα η χώρα μας να βρεθεί σε μια πρωτοφανή δίνη. Αποτέλεσμα η χώρα μας να μην υποστεί μόνο μια καλόπιστη κριτική για τις δικές μας πραγματικές αδυναμίες, αλλά δυστυχώς να καταστεί και συχνά αντικείμενο κακόβουλων σχολείων, ορισμένες φορές ακόμα και ρατσιστικών προκαταλήψεων και αναφορών. Και είμαι βέβαιος ότι εκεί που όπου καθένας σας υπηρετεί έδωσε, δώσατε την μάχη για να αντιστραφεί αυτή η στρεβλή εικόνα της χώρας μας και του λαού μας. Γιατί όλοι ξέρουμε καλά ότι δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο τα προβλήματα. Είναι αστήρευτες δυνατότητες της χώρας, ικανότητες του ελληνισμού, το βλέπετε και διεθνώς. Μέρος βέβαια όσων ακούστηκαν είχαν βάση, είχαν αλήθεια. Αλλά πολλοί βιάστηκαν να υποτιμήσουν την θετική δύναμη της Ελλάδας και των Ελλήνων. Γιατί η Ελλάδα είναι και διαχρονικά και οι μεγάλες αρετές της πατρίδας μας, οι βαθιές αξίες μας που μας χαρακτηρίζουν. Είναι όλα αυτά που μας κράτησαν ζωντανούς, που μας βοήθησαν έτσι ώστε σήμερα να ανοίγει και πάλι ένας δρόμος σιγουριάς, αισιοδοξίας για ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται να συνεχίσουμε τη μάχη και να χτίσουμε στο εξωτερικό την πραγματική μας εικόνα, βεβαίως με τις εσωτερικές μας αλλαγές, όταν μάλιστα αυτή έχει στρεβλωθεί ακόμα περισσότερο και από την κακεντρέχεια λαϊκιστικών και ξενοφοβικών μέσων ενημέρωσης. Και αυτό και ιδιαίτερα και στην Ευρώπη. Η δική σας δουλειά εδώ είναι καθοριστικής σημασίας. Είστε εσείς οι ανά τον κόσμο πρεσβευτές της Ελλάδας, πρεσβευτές με όλη την σημασία της λέξης και όχι μόνο με την τυπική έννοια. Δεν ξεχάσαμε ούτε λεπτό στην κρίση αυτή πόσο καθοριστική σημασία είναι η ανάκτηση της αξιοπιστίας μας, γιατί είχαμε πει ότι το έλλειμμα είναι μεν και έλλειμμα δημοσιονομικό και έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, αλλά το μεγαλύτερο έλλειμμά μας ήταν έλλειμμα αξιοπιστίας. Αυτό ήταν που αντιμετωπίσαμε όχι μόνο για να υπερβούμε την κρίση, αλλά και για να υπερασπιζόμαστε από καλύτερη θέση και τα εθνικά συμφέροντά μας σε όλα τα μέτωπα. Και δεν επιτρέψαμε, ούτε θα επιτρέψουμε λεπτό η αντιμετώπιση της δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία βρέθηκε η Ελλάδα να συσχετιστεί με οποιονδήποτε τρόπο και από τον οποιονδήποτε με κρίσιμα εθνικά ζητήματα. Ούτε και να εκλειφθεί ως γενικότερη εθνική αδυναμία. Και θα ξέρετε πολύ καλά ότι όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέθηκε να αλλάξει η συνθήκη και να αφαιρεθεί το δικαίωμα ψήφου από τις χώρες που είναι μέσα σε παρόμοια προγράμματα, είμαστε εμείς που αντιταχθήκαμε με τέτοιο σθένος ώστε πια να μην καν συζητιέται. Η αποστολή σας επομένως έχει γίνει πιο σύνθετη και πιο δύσκολη από ό,τι σε πιο ομαλές για την πατρίδα μας περιόδους, στην πραγματικότητα, από ποτέ άλλοτε στο πρόσφατο παρελθόν. Αυτό όμως καθιστά ταυτόχρονα και την αποστολή σας και πιο κρίσιμη. Και είμαι σίγουρος ότι σήμερα η ημερίδα αυτή συνέβαλε αποτελεσματικά στο να βοηθηθούμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Είσαστε άλλοτε και έμπειροι και ικανοί, ένα πραγματικά επίλεκτο σώμα, στο οποίο υπηρετεί ό,τι καλύτερο διαθέτει ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα. Σκοπός της σύντομης σήμερα παρέμβασής μου είναι να επιστήσω την προσοχή στον στόχο που πρέπει να επιτευχθεί. Στην ανάταξη δηλαδή του διεθνούς κύρους μας, την προβολή στο εξωτερικό, την ανάδειξη της ταυτότητας, μιας νέας αν θέλετε ταυτότητας που ίσως δεν γνωρίζουν τόσοι και τόσοι, μιας ποιότητας, ποιοτικής ταυτότητας, αλλά ακόμα και μιας πρωτοπορίας της Ελλάδας σε συγκεκριμένους τομείς. Και σήμερα εργαλεία για να προβάλλουμε τη χώρα μας δεν είναι μόνο όσα πετύχαμε ως έθνος στο παρελθόν. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι ένα ρημαγμένο από τον εμφύλιο και τη δικτατορία κράτος έφτασε μέσα σε λίγα χρόνια να λογίζεται στις 20-25 πιο αναπτυγμένες χώρες στον πλανήτη. Δεν είναι μόνο το πώς γίναμε το μικρότερο κράτος που διοργάνωσε και επιτυχώς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι και όσα πετύχαμε και από την αρχή αυτής της μάχης. Όσα πετύχαμε, παραδείγματος χάρη, και στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωζώνης.
είναι και το πώς καταφέραμε να πετύχουμε την μεγαλύτερη μείωση του ελλείμματος και την πιο επιθετική δημοσιονομική προσαρμογή στην ιστορία του ευρώ. Είναι και το πώς υλοποιούμε επιτέλους ένα τεράστιο πρόγραμμα μεγάλων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, προσπαθώντας να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο των προηγούμενων ετών. Ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει βεβαίως και δύσκολες και θυσίες, δύσκολες αποφάσεις και θυσίες για τον ελληνικό λαό, για όλους μας, ακόμα βεβαίως και για εσάς τους ίδιους. Αυτό το γνωρίζω, αυτό και το αναγνωρίζω. Αλλά θυσίες και προσπάθειες απαραίτητες για να χτίσουμε μια διαφορετική, μια καλύτερη πατρίδα. Ταυτόχρονα, χωρίς να ψάχνουμε δικαιολογίες και άλλοθι, να μην αναλαμβάνουμε δηλαδή τις ευθύνες που μας αναλογούν, έχουμε λόγους να υπενθυμίζουμε ότι δεν φτάσαμε εδώ μόνο με δική μας ευθύνη. Είναι και αστοχίες μιας Ευρώπης που για χρόνια συμπεριφέρθηκε σαν να κάνει τα στραβά μάτια, ήλπιζε ότι όταν ξέσπασε η κρίση, ότι το ελληνικό πρόβλημα ήταν απλά ελληνικό. Την ώρα των αποφάσεων φάνηκε συχνά άτολμη, θα έλεγα μέχρι και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν αντιμετώπισε σοβαρά τα θέματα, όπως ότι οι δημοσιονομικές ανισορροπίες είναι συστημικό χαρακτηριστικό του ευρώ, ότι οι όροι δανεισμού μπορεί να αποκλίνουν επικίνδυνα, όπου και η ανταγωνιστικότητα μπορεί να είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι συστηματικές προσπάθειες που καταβάλουμε σαν χώρα εδώ και 22 μήνες έχουν αρχίσει και καρποφορούν. Δεν είναι λίγα τα όσα έχουμε πετύχει το τελευταίο διάστημα. Με την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, όχι μόνο καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την κάλυψη των τρεχουσών δανειακών αναγκών της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο πετύχαμε καλύτερες συνθήκες για την αποπληρωμή του χρέους, ελαφρύνοντας το βάρος στον ελληνικό λαό, πετύχαμε παράλληλα να στηριχθεί και αναπτυξιακά η χώρα μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα μεγάλο και φιλόδοξο σχέδιο. Παράλληλα, πετύχαμε και την εξασφάλιση του απαραίτητου χρόνου έναντι των αγορών, αλλά και την ενίσχυση του τραπεζικού μας τομέα. Πρόσφατες αυτές οι αποφάσεις είναι επίσης πολύ σημαντικές και για το μέλλον της Ευρώπης, του κοινού μας νομίσματος. Μέσα από τις ζυμώσεις, τις διεργασίες των τελευταίων μηνών, αν θέλετε, η περιπέτεια η δικιά μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση βγαίνει πιο ισχυρή. Με κοινή στάση, πολιτική και λόγο, παρά τις πραγματικά διαφορετικές προσεγγίσεις, στέλνοντας όμως έτσι ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Αλλά και συνειδητοποιημένοι πλέον ότι το ελληνικό ζήτημα ξεπερνά κατά πολύ τα στενά γεωγραφικά σύνορα της χώρας μας. Ότι είναι ένα πρόβλημα πολύπλοκο, σύνθετο που αφορά το σύνολο της Ευρωζώνης. Και η Ελλάδα είναι και πάλι παρούσα στις εξελίξεις, έχοντας ανακτήσει σημαντικό μέρος της αξιοπιστίας της. Είναι πια πάλι μια χώρα που συνδιαμορφώνει εξελίξεις στην Ευρώπη και βεβαίως και στο φυσικό μας χώρο. Όπου πλέον ανοίγονται νέες προοπτικές για τη θεσμική ενδυνάμωση της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός οικονομικού νομισματικού ταμείου, κατά αναλογία προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενός ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης που θα εξασφαλίσει την ανεξαρτησία των ευρωπαϊκών κρατών απέναντι στους υπάρχοντες οίκους αξιολόγησης, αλλά και πολλά άλλα όπως είναι ευρωομόλογα για επενδύσεις ή και το φόρο επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η αποφάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιστορική σημασία για την Ένωση αλλά και για την Ελλάδα. Αποφάσισαν οι εταίροι μας να μας δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνη στην προοπτική της χώρας μας. Και επένδυσαν και επενδύουν σε αυτή την προοπτική. Και επενδύουν μάλιστα και έμπρακτα. Και αυτή η απόφαση δεν δημιουργεί μόνο την υποχρέωσή μας να ανταποκριθούμε, αλλά αποτελεί μια ισχυρή ασπίδα ασφάλειας ακόμα και για τα εξωτερικά μας ζητήματα. Πάνω απ' όλα όμως θέλω να τονίσω, αλλά και εσείς το αναδεικνύετε συνεχώς, πως τα όσα καταφέραμε δικαίωσαν πρωτίστως τις προσπάθειες και θυσίες του ελληνικού λαού, που έχει πια επιτέλους λόγο να αισιοδοξεί, που αρχίζει να βλέπει πιο καθαρά πως με συλλογική δουλειά, υπομονή και επιμονή μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να βγούμε από αυτή την περιπέτεια και πιο δυνατή από ποτέ, έχοντας ισχυροποιήσει τη χώρα με αξιοπιστία, θεσμική θωράκιση, προοπτική στο κοινό νόμισμα, που απειλεί το επίσης με υπονόμευση, αν όχι και διάλυση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι έχουμε δικαίωμα να επαναπαυθούμε.
Το αντίθετο, μάλιστα, τώρα που ο καθένας από τη θέση που υπηρετεί πρέπει να καταβάλει την μέγιστη προσπάθεια να εξασφαλίσουμε όλοι μαζί ότι η χώρα μας θα προχωρήσει στο μέλλον με σταθερό αλλά και με μεγάλα βήματα. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, το δυναμικό του Υπουργείου Εξωτερικών καλείται να καταβάλει επιπλέον προσπάθεια. Πέραν της ήδη σημαντικής συνεισφοράς για την ανόρθωση της χώρας, της εικόνας της χώρας. Γνωρίζω φυσικά τις ιδιαιτερότητες του εργασιακού σας περιβάλλοντος, τις υψηλές απαιτήσεις του επαγγέλματός σας, όπως και γνωρίζω πως δεν εξασφαλίζονται πάντοτε τα προσφορότερα δυνατά μέσα, ιδιαίτερα σε αυτή την οικονομική κρίση. Και είναι αλήθεια πως πολλές φορές καλείστε να δουλέψετε σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, όπου οι συνομιλητές μας έχουν συχνά γίνει πιο δύσπιστοι και αρνητικοί, ενίοτε ίσως και προκατελημένοι απέναντι στη χώρα μας. Απέναντι όμως στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, είμαι πεπισμένος πως οι δυνατότητες, η ευσυνειδησία, ο δικός σας επαγγελματισμός αποτελεί το πολυτιμότερο στήριγμα και αρρωγό για την αποκατάσταση του κύρους μας στο εξωτερικό. Θα ήθελα να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό πως η πατρίδα μας δεν είναι ούτε ανίσχυρη ούτε ανυπεράσπιστη. Απέναντι στην κρίση, απέναντι σε κάθε έναν που θα ισχυριστεί είτε από άγνοια είτε από πρόθεση ότι η Ελλάδα δεν έχει μέλλον στη δίνη αυτής της κρίσης, αλλά και στον σύγχρονο και πολύπλοκο παγκόσμιο χώρο των διεθνών σχέσεων, εμείς έχουμε να αντιπαρατάξουμε ισχυρό απλοστάσιο. Πανίσχυρη ναυτιλία, ανεξάντλητο τουριστικό δυναμικό, ποιοτική αγροτική παραγωγή, απεριόριστες δυνατότητες αξιοποίησης εναλλακτικής ανανεώσιμης ενέργειας. Μάλιστα, ένας υπουργός εξωτερικών, ένας υπουργός οικονομίας, οικονομικών, ο κ. Σόιμπλε, είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξη: αυτό που θέλουμε από την Ελλάδα είναι τον ήλιο και τον άνεμο. Δηλαδή, τις εναλλακτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις οποίες η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι πρωτοπόρα και να εξάγει με όφελος σημαντικό πολιτικό αλλά και οικονομικό. Έχουμε βεβαίως και ανθρώπινο δυναμικό δημιουργικό με υψηλή κατάρτιση, την γνωστή στρατηγική γεωπολιτική αλλά και γεωοικονομική θέση που ιδιαίτερα αναδεικνύεται με τις εξελίξεις στην Βόρεια Αφρική, μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες και επενδυτικές ευκαιρίες που αναδεικνύονται με το μεγάλο πρόγραμμα αξιοποίησης της περιουσίας και των ιδιωτικοποιήσεων. Όλα αυτά σήμερα η ελληνική πολιτεία έχει ξεκινήσει να τα ενδυναμώνει και να τα δίνει μια νέα δυναμική μέσα από το μεγάλο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Κάθε μέρα που περνά αλλάζει όλο και περισσότερο την πατρίδα μας και τη φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε ένα καλύτερο μέλλον. Γι' αυτά σας ενημέρωσαν βεβαίως εντελεχώς και οι υπουργοί που συμμετείχαν στην ημερίδα. Είναι λοιπόν αποκλειστικά και μόνο στο χέρι μας το πώς θα αξιοποιήσουμε αλλά και το πώς θα προβάλλουμε όλα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, ώστε να μην βρεθεί ποτέ ξανά η χώρα μας απροστάτευτη απέναντι σε κερδοσκόπους ή σε καιροσκόπους. Ειδικά σε ό,τι αφορά την ενέργεια, παραδείγματος χάρη, η χώρα μας κατέχει στρατηγική θέση για το δυναμικό ανάπτυξη στον ΑΠΕ. Παρακολουθούμε και χειριζόμαστε με μεγάλη προσοχή και την προοπτική πραγμάτωση των προγραμμάτων αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα οποία έχουν ήδη σχεδιαστεί, αλλά και άλλων τα οποία μελετώνται άμεσα, ώστε η χώρα πράγματι να καταστεί και ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτές τις κατευθύνσεις λοιπόν θα πρέπει να κινηθεί η γενικότερη επικοινωνιακή μας αντεπίθεση και στο εξωτερικό, αξιοποιώντας όλα τα παραπάνω με συγκεκριμένο τρόπο. Λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που αντιμετωπίζουμε, χρειάζεται παράλληλα να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην οικονομική λεγόμενη διπλωματία. Στόχο έχουμε την προσέλκυση επενδύσεων, που η κάθε επένδυση είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης, αλλά και την πρόθεση ελληνικών εξαγωγών, τη σύνευση και διευκόλυνση οικονομικών συμφωνιών, την προβολή την πολιτιστική αλλά και την τουριστική διευκόλυνση και προβολή της χώρας μας. Φυσικά, στις παρούσες συνθήκες, ιδιαίτερη είναι και η ενίσχυση των δεσμών που έχουμε με την ελληνική ομογένεια, με τον ελληνισμό της διασποράς. Επιστρέψτε μου και σε αυτό το σημείο να αναφερθώ και στα εθνικά μας ζητήματα, κυρίως σε ποιες κατευθύνσεις κινείται η πολιτική μας. Αναφορικά με το Κυπριακό, παραμένουμε πάντα σταθεροί υποστηρικτές της κυπριακής δημοκρατίας στην προσπάθεια εξέβρεσης δίκαιης, βιώσιμης λειτουργικής λύσης, στο πλαίσιο των ψηφισμάτων
των Ηνωμένων Εθνών και του κοινοτικού κεκτημένου. Στηρίζουμε την Κυπριακή κυβέρνηση στις τρέχουσες συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Και φυσικά καταδικάζουμε κάθε είδους εκβιαστική πρακτική που συνδέεται με τη λογική τελεσυγράφων και κάθε προσπάθεια διασύνδεσης του πολιτικού προβλήματος της Κύπρου με την άσκηση των θεσμικών της καθηκόντων που δικαιούται ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είμαστε σταθερά προσιλωμένοι στην βελτίωση των σχέσεων αυτών με τη γείτονα χώρα και στηρίζουμε υπό τις δεδομένες προϋποθέσεις και την ευρωπαϊκή της πορεία. Απ' την άλλη πλευρά, τα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών που έχει δημιουργήσει η Τουρκία εξακολουθούν να υπάρχουν. Ωστόσο, είναι σημαντική και η βελτίωση του κλίματος της διμερείς σχέσης μέσω της συνεργασίας μας σε θέματα και γενικότερης πολιτικής. Απορρίπτουμε φυσικά τις αβάσιμες τουρκικές διεκδικήσεις, αλλά απ' την άλλη προχωρούμε με θετικά αποτελέσματα σε τομείς όπως το διμερές εμπόριο. Έχουμε, παραδείγματος χάρη, αύξηση ελληνικών εξαγωγών στην Τουρκία το 2010 κατά 35%. Επενδύσεις, ελληνικές επενδύσεις στην Τουρκία υπερβαίνουν τα 6 δισεκατομμύρια. Έχουμε συνεργασία στον τομέα του τουρισμού και της ενέργειας. Τέλος, ό,τι αφορά το θέμα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, οι συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών συνεχίζονται. Η προσέγγιση μας εξακολουθεί να είναι θετική, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της σκοπιανής πλευράς, μέσω της προσπάθειας ιδιοποίησης της αρχαίας μας ιστορίας. Η Ελλάδα έχει δείξει τη θετική και επικοδομητική της διάθεση και είναι στο χέρι των συνομιλητών μας να επιδείξουν έμπρακτα ανάλογο πνεύμα στις διαπραγματεύσεις, διευκολύνοντας βεβαίως έτσι και την δική τους πορεία. Πριν κλείσω, θα ήθελα εντάχει να αναφερθώ και σε κάποια άλλα ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος. Τα Βαλκάνια. Στηρίζουμε την ευρωπαϊκή πορεία των γειτόνων μας. Ενθαρρύνουμε την ταχεία εκπλήρωση των προϋποθέσεων ένταξής τους και βεβαίως προωθούμε συμβολικά και ουσιαστικά το σχέδιο 2014. Στη Βόρεια Αφρική παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, είμαστε παρόντες, έχουμε ενεργό παρουσία και προσβλέπουμε σε ομαλές δημοκρατικές εξελίξεις στην περιοχή, με τελικό στόχο την μετάβαση σε γνήσια δημοκρατικά πολιτεύματα προς όφελος πρωτίστως των ίδιων των λαών, των χωρών αυτών, αλλά και της σταθερότητας της ευρύτερης περιοχής. Η Ελλάδα, γειτονική χώρα, καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στην μελλοντική και τη σημερινή και μελλοντική συνεργασία των περιοχών και κρατών αυτών και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως γείτονας, ως φίλη χώρα, έχοντας παραδοσιακές σχέσεις και με τον αραβικό κόσμο, αλλά και ως συμβολική κήτη της δημοκρατίας, η Ελλάδα παίζει ενεργό ρόλο. Τέλος, σε σχέση με το Μεσανατολικό, επιθυμία μας είναι να συνδράμουμε ενεργά στην ειρηνευτική διαδικασία, αξιοποιώντας και εδώ τις φιλικές μας σχέσεις με τα κράτη της περιοχής, ενισχύοντας την θετική και νυφάλια στάση της Ελλάδας απέναντι στους συμμετέχοντες στην διαπραγμάτευση. Και σε όλα αυτά τα θέματα, βασικό θεμέλιο και σημείο αναφοράς της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής παραμένει, είτε πρόκειται για ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος, είτε για περιφερειακά ζητήματα, πάντα το διεθνές δίκαιο, οι θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς ένομης τάξης. Στόχος μας παραμένει πάντα η εμπέδωση της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας, η συνεργασία των λαών και πολιτών, η θεμελίωση της καλής γειτονίας και η προώθηση της ανάπτυξης προς όφελος των πολιτών και των θέσεων εργασίας και της νέας γενιάς. Δουλεύουμε πάντα σκληρά και συστηματικά για την στεναρή υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, βάση αρχών και αξιών, μέσω μιας εξωστρεφούς δυναμικής και ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής. Η συνέχεια της μάχης μας για την αποκατάσταση του κύρους της αξιοπιστίας της χώρας μας αποτελεί προτεραιότητα για όλους, για να μπορούμε να υπερασπιζόμαστε ακόμα καλύτερες θέσεις και τα εθνικά μας θέματα. Και παίρνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες στο μέτρο του δυνατού, ώστε πραγματικά, παρά τις δυσκολίες τις δημοσιονομικές, η Ελλάδα να είναι παρούσα. Φυσικά, το διπλωματικό σώμα δεν μπορεί μόνο του να πετύχει όλους αυτούς τους στόχους.
πρωτίστως εξαρτάται από την αποφασιστικότητα της κοινωνίας μας να συνεχίσει την μεγάλη προσπάθεια να διορθώσει τα κακώς κείμενα που μας έφεραν εδώ. Και πάνω σε αυτές τις καινούργιες γερές βάσεις, βεβαίως θα μπορέσει και το διπλωματικό σώμα να πολλαπλασιάσει τα θετικά μηνύματα προς το εξωτερικό και τους εταίρους μας. Το διπλωματικό σώμα αποτελεί όμως έναν από τους κρίσιμους μοχλούς στον μηχανισμό που πρέπει να δουλέψει για να επιτευχθεί ο εθνικός μας στόχος. Και είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά σας αυτό θα το κάνετε, θα κάνετε αυτό που πρέπει, με επαγγελματισμό, με ήθος και πάντα με πατριωτική ευαισθησία. Σας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και βέβαια σας ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που καθημερινά προσφέρετε στην πατρίδα. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και αν έχετε χρόνο και καλές διακοπές. Να είστε καλά.